Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η 17η Μαΐου ορίστηκε διεθνώς ως η Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το θέμα θα συζητήσουμε με τον ειδικό σε θέματα τηλεπικοινωνιών, Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας PrimeTel, τον κύριο Βασίλη Νικολαίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιος είναι ο στόχος αυτής της μέρας που γιορτάζεται διεθνώς κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι να ενημερώσει καταρχήν το κοινό σχετικά με την εποχή των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορίας, της ψηφιακής εποχής που λέμε, με σκοπό να μειώσει το ψηφιακό χάσμα. Το ψηφιακό χάσμα δηλαδή την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε κοινωνικά στρώματα που αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρως εξοικειωμένα με την ψηφιακή εποχή. Ο κόσμος είναι εξοικειωμένος όμως στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακής οικονομίας. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλήθεια είναι ότι είναι σε πολύ ψηλό βαθμό εξοικείωσης με την ψηφιακή εποχή. Η αλήθεια είναι ότι οι τρεις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και οι τρεις πρώτες χώρες παγκόσμια κλίμακα. Έχουν ξεπεράσει δηλαδή και παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Αμερική, η Νότια Κορέα κτλ. Μιλάω για τις σκανδιναβικές χώρες βασικά, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος κάνει έναν αγώνα κι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς, σε αρκετούς δείκτες που περιγράφουν την εικόνα αυτή. Υπάρχουν όμως και δείκτες οι οποίοι χρειάζονται ακόμη δουλειά, χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, λοιπόν, να τα δούμε έτσι λίγο αναλυτικά. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία που αφορούν τη χρήση διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Κύπρο. Κοιτάξτε. Καταρχήν να πούμε για την διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπου εκεί η Κύπρος είναι σε πολύ ψηλή θέση. Έχουμε αγγίξει το 100% δυνατότητας πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου. Εκεί δεν είναι υστερή κάπου η Κύπρος. Εκεί που υστερεί λιγάκι είναι στις δεξιότητες των χρηστών, οι οποίοι δείχνουν μια συμπεριφορά που είναι πολύ δραστήρη σε θέματα social media ή σε θέματα σερφαρίσματος κτλ. Αλλά υστερούν σε τραπεζικές αγορές, υστερούν σε ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτά ρίχνουν πολύ τον δείχτη της χρήσης της υψηλής. Είναι λόγω άγνοιας, λόγω κάποιου φόβου, ίσως ότι θα χάσουν τα χρήματα τους. Πού οφείλεται αυτό? Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό αρκετών πραγμάτων. Σίγουρα είναι και αυτά που αναφέρατε. Υπάρχει μια άγνοια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Υπάρχει ακόμα ο φόβος ότι μπορεί να χάσω τα χρήματά μου κάνοντας μια διαδικτυακή συναλλαγή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας πλέον από τους μεγάλους οργανισμούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος, όσο μαθαίνει, όσο προσπαθεί να μπει σε αυτή την τεχνολογία, τόσο ξεπερνάει αυτό το φόβο. Αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, όπως διαβάζω εδώ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, σχεδόν 8 στους 10 χρήστες διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρφαραν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Ισχύει, ναι. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι. Βέβαια, πολύ μεγάλο νούμερο. Πλέον όλα γίνονται από τις φορητές μας συσκευές. Οι παραδοσιακοί τρόποι που μπαίναμε στο ίντερνετ έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον τα κάνουμε όλα από tablets, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Και βλέπω επίσης ότι περισσότεροι από το 80% των ατόμων της ηλικιακής ομάδας από 16 μέχρι 74 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και από διαφορετικές συσκευές σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, έτσι. Σίγουρα, βέβαια. Αυτό δείχνει ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές για συνδεμένες. Μια οικία τριών ατόμων μπορεί να έχει 6-7 συσκευές, 8 συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ίντερνετ και να γίνεται αναλλαγή της χρήσης από τη μία στην άλλη για ευκολία. Και επίσης παρόμοιο ποσοστό, το 79%, το έκαναν μέσω των smartphone τους, δηλαδή των έξυπνων κινητών, τα οποία έχουν κατακλείσει και την κυπριακή αγορά, έτσι. Έχουν κατακλείσει την κυπριακή αγορά. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Ενώ η κάλυψη 4G είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό και γενικά και για το μέγεθος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και σε σχέση με άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωσης. Περισσότερος κόσμος να προμηθευτεί συσκευές 4G, ώστε να απελευθερώσει λίγο την επικοινωνία του, να μπορεί να είναι πιο ενημερωμένος και να μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα. Και σε αυτό προσπαθούμε να βοηθάμε και εμείς σαν εταιρεία. Με βάση πάντως τα επίσημα στοιχεία, η Κύπρος είναι σε πολύ ψηλή θέση για την χρήση ίντερνετ μέσω των έξυπνων κινητών. Οι περισσότεροι χρήστες, να πούμε, εντοπίστηκαν στην Ισπανία, 93%, και ακολούθησε η Κύπρος και η Ολλανδία με 88%. Είναι λίγο έτσι παράξενο να βλέπουμε την Κύπρο σε τόσο ψηλή θέση, έτσι. Είναι, όντως. Απλά δεν ξέρω αν είναι 4G αυτά τα στοιχεία ή είναι γενικά στις συσκευές που συνδέονται. Είναι τα στοιχεία της Eurostat αυτά. Ναι. Okay.
Λοιπόν, τώρα, θα ήθελα και ένα σχόλιο για το ότι η χρήση διαδικτύου μέσω κινητού υπολογιστή άγγιξε το 64% από το σταθερό υπολογιστή στο 54%, ενώ το 44% των χρηστών διαδικτύου το έκανε μέσω του τάπλετ. Πού οφείλονται έτσι αυτές οι διαφορές κατά την άποψή σας, διότι για παράδειγμα από τον κινητό υπολογιστή μέχρι το τάπλετ υπάρχει μια διαφορά 20% σε ό,τι αφορά τη χρήση. Εντάξει, σίγουρα τα tablet, να το πω έτσι, δεν έχουν το λειτουργικό σύστημα που μπορεί να έχει ένα φορτό υπολογιστή ή σε ένα σταθερό υπολογιστή. Οπότε υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες για να κάνεις κάποια πράγματα. Τα λειτουργικά του συστήματα είναι πιο περιορισμένα. Γι' αυτό ακόμα. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τη συνολική συνδεσιμότητα, το δείξατε ακροθυγώς προηγουμένως, παρά το ότι η Κύπρος βελτίωσε κάπως τη θέση της, εν τούτης εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην 21η θέση. Σωστά. Πώς μπορεί να γεφυρωθεί περαιτέρω αυτό το χάσμα που υπάρχει και να βελτιώσει η Κύπρος περαιτέρω τη θέση της? Κοιτάξτε, η θέση αυτή διαμορφώθηκε από 5 βασικούς δείκτες. Οι δείκτες στους οποίους χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση αυτή τη στιγμή για να ανέβει η Κύπρος θέσεις είναι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αυτό αφορά καθαρά τις κρατικές υποδομές και τις κρατικές επενδύσεις στο κατά πόσο ένας πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί πλήρως ηλεκτρονικά στις σχέσεις που έχει με το κράτος. Κάνοντας online τις αιτήσεις του, ζητώντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά χρειάζεται. Γενικά, η συναλλαγή να πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά, που εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε έτσι, δυνατότητα βελτίωσης. Στις δεξιότητες των χρηστών που πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο τραπεζικές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτοί οι δύο δείκτες είναι βασικά που θα ανεβάσουν την Κύπρο ψηλά στις θέσεις. Όσον αφορά τους δείκτες συνδεσιμότητας και πρόσβασης σε ευρωζωνικές υπηρεσίες, είναι ψηλά η Κύπρος. Αυτοί οι δύο δείκτες που ανέφερα, καθώς επίσης και οι υψηλότερες ταχύτητες στο ίντερνετ, που και αυτά είναι για ταχύτητες πάνω από 30 Mbps, που είναι πολύ πίσω η Κύπρος. Πάντως, σε αρκετούς, ναι, κύριε Νικολαίδη, υπάρχει η αίσθηση ότι στην Κύπρο πληρώνουμε αργό και ακριβό ίντερνετ. Εσείς, ναι, τι απαντάτε σε αυτούς που έχουν αυτή τη θέση? Η απάντηση είναι ότι, μάλλον για να σας δώσω μια πλήρη απάντηση, θα έπρεπε να είμαστε εδώ ώρες και να συζητάμε ένα επιτελείο ανθρώπων της. Ναι. Του industry, ας πούμε, της βιομηχανίας. Να διευθετήσουμε μια ημερίδα τώρα γι' αυτό. Αυτό είναι κανονικά μια ημερίδα. Εγώ μπορώ να πω έτσι πολύ απλά, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κοιτάξτε, μιλάμε τώρα, πρέπει να καταλάβουμε και το μεγέθος της χώρας που ζούμε και το πόσο εύκολα μπορούν να γίνονται υποδομές και επενδύσεις που να μας φέρουν στις ίδιες ταχύτητες με χώρες της Βορείου Ευρώπης ή της Κεντρικής Ευρώπης, που για αυτούς είναι πολύ πιο εύκολα να κάνουν αυτά τα πράγματα. Κυρίως για τον λόγο του μεγέθους της χώρας. Για να καταλάβετε, το ίντερνετ δεν έρχεται, έτσι να το πω χαριτολογώντας, όπως λέω και σε κάποιους φίλους μου, ούτε από τα σύννεφα, ούτε έρχεται. Το ίντερνετ για να έρθει σε ένα νησί χρειάζονται υποδομές υποθαλάσσιων καλωδίων. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, ούτε γίνονται εύκολα, ούτε γίνονται ανέξοδα για να διασυνδεθεί ένα νησί. Αυτές τις επενδύσεις έχουμε κάνει εμείς προσωπικά. Διασυνδέουμε την Κύπρο με την Νότια Γαλλία, με τη Μασσαλία, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Έχουμε τέτοια καλώδια. Καταρχήν πρέπει να έρθει το ίντερνετ στην Κύπρο. Από τη στιγμή που θα έρθει και μετά, πώς θα μοιραστεί, πώς θα γίνουν οι υποδομές, αυτά είναι πράγματα που χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Προσπαθούμε προς τα εκεί όλες οι εταιρείες του νησιού, προσπαθούμε να κάνουμε τις ενέργειές μας, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα όπως μπορεί να γίνει στο Λουξεμβούργο ή στο Βέλγιο ή στο. Υπάρχουν ωστόσο περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις με βάση το τι πληρώνουμε σήμερα? Υπάρχουν περιθώρια όσον αφορά τις μειώσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι υπάρχουν περιθώρια πέρα από τις μειώσεις και για διπλασιασμό ταχυτήτων. Δηλαδή να έχεις πολύ καλύτερη εμπειρία σερφαρίσματος, να το πω έτσι απλά, πληρώνοντας λιγότερα χρήματα. Αυτό το πετυχαίνουμε με την πακετοποίηση των υπηρεσιών, όπου εκεί πέρα μέσα μαζί με το ίντερνετ θα βάλουμε και άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να γίνεται ένα πακέτο πιο οικονομικό, κινητή, τηλεόραση κτλ. Και ταυτόχρονα, με τις επενδύσεις που κάνουμε σε οπτικές ίνες και σε άλλες τεχνολογίες που μπαίνουν σιγά σιγά στα σπίτια, το fiber to the home που λέμε. Να το εξηγήσουμε λίγο στους φίλους που παρακολουθούν τώρα το οικονομικό εθέτο. Όταν λέμε για τις οπτικές ίνες, τι είναι αυτό στην ουσία που θα αλλάξει σε σύγκριση με αυτό που ζούμε σήμερα? Διότι έχουν μπει ήδη, να πούμε, κάποιες οπτικές ίνες. Φυσικά, αλλά έχουν μπει και έχουν μπει και σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις, σχεδόν όλες έχουν πλέον οπτικές ίνες μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Αλλά ο στόχος είναι να μπουν. Ο στόχος είναι, ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει και τοποθετούμε οπτικές ίνες και σε σπίτια και σε πολυκατοικίες με διαμερίσματα. Μιλάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 πελάτες που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή τη χρήση των οπτικών ίνων. Η οπτική ίνα είναι ότι πλέον δεν χρησιμοποιείς την τηλεφωνική. Έτσι, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν χρησιμοποιείς την τηλεφωνική σου γραμμή για να έχεις ίντερνετ. Μιλάμε για ένα διαφορετικό τύπου καλωδίου, ό,τι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως, το οποίο αυτό σε ενώνει το σπίτι σου με τον provider σου, με τον πάροχό σου.
και σου φέρνει ίντερνετ σε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μας παίζει και ο χρόνος, να συζητήσουμε και το ότι στις 15 Ιουνίου καταργούνται τα τέλη περιαγωγής. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους Κύπριους καταναλωτές αλλά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές? Σημαίνει την πλήρη απελευθέρωση της επικοινωνίας μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είχαμε μια πλήρη απελευθέρωση στα πάντα σχεδόν, έτσι θα έχουμε και στην κοινή τηλεφωνία. Να το πω απλά. Έχοντας το τηλέφωνό σου σε ένα πακέτο κινητής τηλεφωνίας, για παράδειγμα, οποιασδήποτε εταιρείας εδώ της Κύπρου, όταν θα ταξιδεύεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταναλώνεις τα λεπτά ομιλίας, τα megabyte του ίντερνετ και τα SMS σου από το πακέτο σου χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εύλογη χρήση, έτσι. Ναι, φυσικά. Έχει καθοριστεί αυτή η εύλογη χρήση? Κοιτάξτε, η εύλογη χρήση υπάρχει πάντα. Να σας πω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το roaming και την εύλογη χρήση του roaming, επειδή είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο τελείως. Mm-hmm. Συζητούνται ακόμα με το ρυθμιστή και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν με την επίσημη έναρξη της απελευθέρωσης του roaming. Mm-hmm. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας ότι κάποιος δεν ζει μόνιμα σε μια χώρα του εξωτερικού και διαλέγει τη χώρα με το φθηνότερο κινητό τηλέφωνο. Και... Κύπρος, ωστόσο, κύριε Νικολαίδη, ήταν από τις χώρες που είχαν διαφωνήσει με αυτή την πρακτική, υπό την άποψη ότι ο τουρισμός που έρχεται στην χώρα είναι ο διπλάσιος από τους κατοίκους που μένουν μόνιμα στο νησί. Υπήρχε λογική γι' αυτό, αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει λογική. Θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι θα ζημιώσουν οι εταιρείες και θα μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές? Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί δεν θα βρεθούν πρωτοτελεσμένων γεγονότων ούτως ή άλλως. Γίνονται έρευνες στο να δούμε πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό που λέτε το gap που υπάρχει μεταξύ των εισερχομένων τουριστών και των εξερχομένων. Αλλά θα εναρμονιστούμε κι εμείς με τις επιταγές της αγοράς και όλοι οι πάροχοι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό, διότι πρέπει να κλείσουμε το οικονομικό μας ένθετο, θα θέλαμε να μας πείτε για κάποιες δράσεις της εταιρείας σας σε σχέση με την εξοικείωση του κοινού με την ψηφιακή τεχνολογία, με αφορμή πάντα και την Διεθνή Μέρα της Παγκόσμιας Μέρας των Τηλεπικοινωνιών. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνέχεια τον κόσμο σχετικά με το τι σημαίνει να απελευθερώνω την επικοινωνία μου, τι σημαίνει έχω 4G κινητό, τι σημαίνει έχω απεριόριστες κλήσεις, απεριόριστα megabytes, όλα αυτά τέλος πάντων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εποχή. Και αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε προσφορά σε κάθε έναν που θα λαμβάνει το πακέτο της εταιρείας μας σε ένα 4G smartphone και επίσης να πηγαίνουμε πλέον και να κάνουμε free consultation σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους λέμε πώς μπορούν να αναβαθμίσουν τις επικοινωνίες τους, πώς μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα τους πελάτες τους, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα σύγχρονα εργαλεία των τηλεπικοινωνιών με πολύ μικρό κόστος. Άρα, στην ουσία, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, πηγαίνουμε επιχείρηση-επιχείρηση, ενημερώνουμε τον κόσμο, δίνουμε δωρεάν smartphone και επίσης τους δίνουμε και δωρεάν συμβουλές στο πώς να ψηφιοποιήσουν καλύτερα την επιχείρησή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο οικονομικό μας ένθετο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.